τον Τσό ξεκινάμε, με τον Ιουκ σταματάμε, με τον Γιάκ χωρίσουμε. Κατανοητός. Οκ, στις γωνίες. Και έτοιμοι για τον πρώτο γύρο. Είμαστε στον έκτο αγώνα, κατά σειρά. Μιχάλης Γαραντωνάκης από Κιντονάς Χαμπ και Αδρικόπουλος Νικόλαος από Σάγκα Χαμπ. Ελπίζουμε και αυτός ο αγώνας να είναι δυνατός όπως τον προηγούμενο αγώνα. Όπως προανέφερα πριν, κατά τη γνώμη μου ήταν από τους καλύτερους αγώνες ο προηγούμενος όσον αφορά την κάρτα. Και εγώ είμαι εδώ ο Κλεάρχε, πολύ ωραίος αγώνας και ο προηγούμενος. Πολύ σκληροί οι αθλητές. Ναι. Αμφίροπη αναμέτρηση, είδαμε ένα αλλαγή παιχνιδιού στο προηγούμενο παιχνίδι. Πήρε ένα knockdown η μπλε γωνία, μετά ισορρόπησε η μπλε. Βλέπουμε όμως και ο έκτος αγώνας κατά σειρά και εκείνος έχει μπει πολύ δυνατά. Πολύ καλοί και οι δύο αθλητές. Ναι. Σωστά. Δεξιό γκάρντις βλέπουμε ο Ανδρικόπουλος, ο Νίκος. Ωραία χτυπήματα. Πολύ ωραίο το κλίτσινγκ του Ανδρικόπουλου. Πήγε να βγάλει ένα σοξάπ, ένα καθοδικό αγώνα στο κεφάλι του Γαραντωνάκη. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αγώνας είναι με Muay Thai rules. Βλέπουμε και από το στυλ των δύο αθλητών. Ο προηγούμενος ήταν ένας αγώνας με K1 rules. Πάλι οι αγώνες του Νίκου, του Ανδρικόπουλου, περνάνε τις άμυνες στο Γαραντωνάκη. Και αυτός ο αγώνας... Ο Γαραντωνάκης βλέπουμε είναι στημένος, έχει βαριά χτυπήματα. Προβληματίζουν τον Ανδρικόπουλο. Πολύ ωραίος κάθετος αγώνας. Ναι, πέρασε άμυνες. Κατευθείαν στο κεφάλι του Ανδρικόπουλου, δεν πρόλαβε ούτε τις άμυνες να σηκώσει. Ήταν πολύ εκρηκτικός. Ο Ανδρικόπουλος συνεχίζει round. Επιθετικά, Ανδρικόπουλος, βλέπουμε με round. Ωραίο αριστερό κροσέ, ωραίοι συνδυασμοί. Ωραίο γόνατο απάντηση από το Γαραντωνάκη. Δύο πολύ δυνατά χτυπήματα. Εκεί λίγο αντικανονικό το χτύπημα. Βλέπουμε ένα διάρι το και ένα τριάρι. Σωστά, Κλέαρχε, αλλά εκεί λίγο αντικανονικό, είχε ακουμπήσει γόνατο. Σωστά, αλλά να πούμε όμως ότι το πρώτο χτύπημα, τέλος του πρώτου γύρου, ήταν πάνω στη ροή, το οποίο προβλημάτισε και έριξε κάτω τον Ανδρικόπουλο. Έχεις δίκιο, σωστά συνέχισε τη ροή ο Ανδρικόπουλος. Βλέπουμε ότι ο Γαραντωνάκης, ο Ανδρικόπουλος βλέπουμε ότι έχει πολύ δυνατά χτυπήματα. Μετράει τον αντιπαλό του και μόλις κάνει τις επιθέσεις, τα χτυπήματα του είναι τόσα βαριά που είδαμε και στο τελευταίο τριάρι που εξαπόλυσε, το ζόρισε πάρα πολύ. Σωστά, Κλεάρχε. Για μένα, κατά την προσωπική μου άποψη, πρώτο γύρος είναι του Ανδρικόπουλου. Ναι, και εγώ έτσι θα έλεγα. Θα πρέπει στο δεύτερο γύρο να ανεβάσει ο Γαραντωνάκης, να μαζέψει πόντους, ώστε να το αποφέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Και είμαστε έτοιμοι για δεύτερο γύρο. Ξεκινάει δεύτερος γύρος. Εμφανώς προβληματισμένος από το τελευταίο χτύπημα, μπορεί να πούμε ο Γαραντωνάκης. Μπαίνει πιο επιθετικά πάντως, να κλείσει. Ωραίο Superman Patch. Δεν βλέπουμε να ανησυχεί όμως ο Ανδρικόπουλος, κατευθείαν είναι στο κορακόρ. Πάλι δεύτερο Superman Patch. Ωραία δράση και αυτός ο δεύτερος γύρος. Ωραίο εσωτερικό low, πάει για ένα medium round kick. Ωραίο χιο, ωραίο συνδυασμός. Πιστεύω έχει προβληματιστεί ο Γαραντωνάκης λόγω ανάποδη guard, πιστεύω, ναι. Του Ανδρικόπουλου. Θα πρέπει να βρει άμεσα λύσεις, γιατί αν συνεχίσει έτσι θα δυσκολευτεί πολύ. Ωραίο εσωτερικό low, ωραίο medium round kick, ωραίο και ένα διάρρη που ήρθε. Απάντησε να απάντησε πάντως ο αγώνας. Πιο εκρηκτικά τα χτυπήματα του Ανδρικόπουλου, πιο στοχευμένα. Σωστά, Κλεάρχε. Πιστεύω βρίσκει καλύτερα τη γωνία λόγω ανάποδος που είναι. Βρίσκει καλύτερα την απόσταση. Ο Γαραντωνάκης προβληματισμένος δεν έχει βρει ακόμα. Τον προβληματίζει γιατί είναι δεξιό γκάρτς, ξεκινάει με το πίσω χέρι. Σωστά. Συνέχεια και επειδή είναι αριστερή γκάρτ τον προβληματίζει. Για να δούμε αν βρει λύσεις ο Γαραντωνάκης. Ωραία χτυπήματα. Πιέζει, βλέπουμε εδώ τώρα. Ο Ανδρικόπουλος, ωραίο γόνατο στα πλευρά. Πήγε για αγκώνας, δεν πέρασε. Τον έχει κλείσει τώρα.
Ωραία στα... χτυπήματα. 3-4 συνδυασμοί και αγώνας. Δεν αφήνει περιθώριο στο Γαραντονάκι. Αν συνεχίσει έτσι ο Αδρικόπουλος, θα έχει μεγάλο πρόβλημα ο Γαραντονάκης. Αν δεν βρει άμεσα λύσεις. Ωραίος ο Ξάμπ, καθοδικός αγώνας στο κεφάλι του Γαραντονάκη. Έχουν ανοίξει άμυνες στο Γαραντονάκη, κουράστηκε. Πρέπει να βρει γρήγορα λύση για τον βλέπω ψηλοζαλισμένο. Για να δούμε αν βγάλει το γύρο. Ναι, το σώνει πιστεύω το καμπανάκι. Ναι, ήτανε... Πολύ δυνατό το... με το χέρι που ξεκινάει ο Αδρικόπουλος. Πολύ δυνατό. Όλα τα ίσια το έχουν περάσει. Έχεις δίκιο. Τώρα βλέπουμε τους δύο προπονητές. Την... στους αθλητές εδώ πέρα το λες πως δεύτερος γύρος και αυτός πάει στη μπλε γωνία. Ναι, ναι. Καθαρά πιστεύω. Πρέπει ο Γαραντονάκης αν θέλει να κάνει κάτι αυτό το στο γύρο να μπει πολύ δυνατά, να μην αφήσει περιθώριο στον Αδρικόπουλο. Αν και πιστεύω ο Αδρικόπουλος είναι ένας αθλητής που δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Πολύ εκρηκτικός, πολύ επιθετικός. Και είμαστε έτοιμοι για τον τρίτο και τελευταίο γύρο. Για να δούμε, θα συνεχιστεί το μότιβο από τον Ανδρικόπουλου. Έχει τις αντοχές να πιέσει. Θα πιστεύω έχουμε... θα μπει στο τρίτο γύρο από ό,τι είδα για τους δύο προηγούμενους, να τον τελειώσει ο Ανδρικόπουλος. Ναι, ναι, το βλέπω αποφασισμένο στο βλέμμα του. Πάμε στο τρίτο και τελευταίο γύρο. Ωραίο round, αλλαβεί τις άμυνες του Γαραντονάκη. Δεύτερο round. Δεύτερο πάλι, σωστά. Κλωτσάει όμορφα ο Αδρικόπουλος. Πάλι με το ίσιο το ωραίο. Βρίσκει μια κόντρα του Γαραντονάκη στο σαγόνι. Ζαλίστηκε. Ο Γαραντονάκης μπλέχτηκε απευθείας στο κλίτσινγκ για να προλάβει τα χειρότερα. Έχει δυσκολευτεί πολύ τώρα. Σωστά, για να δούμε. Αν συνεχίζει έτσι, μπορεί και να έρθει και μέτρημα το διαιτητή. Για να δούμε το κατάλαβε ο Ανδρικόπουλος. Το έχει καταλάβει, ωραίος αγώνας, εκρηκτικός. Ναι, ναι, ναι. Πάλι ωραίο. Πολύ ωραίο στο σώμα. Αυτό το διάρρη του Αδρικόπουλου είναι πολύ επικίνδυνο. Σε δύσκολη κατάσταση ο Γαραντονάκης. Πολύ δύσκολη. Βλέπουμε κατάσταση. Βλέπουμε ότι το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι κατευθείαν να έρθει στο κορακόρι αντίστοιχα στο κλίντς για να μπορέσει να κόψει τον Αδρικόπουλο. Γιατί δεν μπορεί να τον κόψει με κάποιες κόντρες. Ωραίο λέω εσωτερικό. Ίδιο μοτίβο ο Αδρικόπουλος δεν έχει σταματήσει καθόλου. Τρεις γύρους δεν έχει αφήσει κατάπαστα. Καθόλου περιθώριο. Έχει κλείσει την απόσταση και σφυροκοπάει. Έχει πάρει το κέντρο του κλουβιού και δουλεύει κατάπαστα. Ωραία κόντρα. Πολύ ωραία κόντρα. Συνεχίζει με το ίδιο μοτίβο. Πολύ ωραία χτυπήματα τον Αδρικόπουλο. Για να δούμε. Μισό λεπτό έμεινε στο γύρο. Για να δούμε. Να το τελειώσει ο Αδρικόπουλος. Για μένα αυτός ο γύρος μπορεί να είναι και 18. Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι μονότερμα, ας πούμε. Πιο πολύ τα χτυπήματα, ας μου επιτραπεί η έκφραση του Γαραντονάκη, είναι χτυπήματα απελπισίας. Για να μπορέσει να κόψει με κάθε τρόπο τον Αδρικόπουλο. Βλέπω ωραίο γόνατο τον Αδρικόπουλο. Πολύ ωραίο, δεν πέτυχε ακριβώς. Και τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. Θα πάμε στην απόφαση των κριτών. Για μένα ο αγώνας ήταν ξεκάθαρος. Κατά τη γνώμη μου ο νικητής είναι ο Αδρικόπουλος και στους τρεις γύρους ήταν καταιγιστικός, ειδικά στο μισό του δεύτερου και σε όλο τον τρίτο μπήκε πάρα πολύ δυνατά και πάμε στην απόφαση των κριτών. Περιμένουμε. Πολύ ωραίος αγώνας και αυτός. Έχουμε νικητή με ομόφωνη απόφαση των κριτών. Μπλε γωνία. Ανδρικόπουλος Νίκος. Συγχαρητήρια για τους αθλητές. Πολύ δυνατούς αγώνες.